Θα έρθουμε τώρα εντός συνόρων, καθώς καμίνη παραμένει η χώρα για 13η μέρα με τις υψηλές θερμοκρασίες να δοκιμάζουν τις αντοχές των πολιτών, οι οποίοι αναζητούν ανάσες δροσιά στις κοντινές παραλίες. Σύνδεση με την Ειρήνη Δράγαση. Καλησπέρα και από εμάς. Μέσα στην παραλία Αλίμου, εδώ που η θερμοκρασία καταγράφει γύρω στους 34 βαθμούς Κελσίου, φυσάει αρκετά. Βλέπουμε ότι η παραλία ούτως ή άλλως είναι γεμάτη από νέο κόσμο, κόσμο κάθε ηλικίας και από τουρίστες. Μπορεί η ώρα να είναι 3, μπορεί πραγματικά ο ήλιος να είναι καυτός και ακόμα και ο αέρας που φυσάει είναι αρκετά θερμός. Ωστόσο, με ιδιαίτερη προσοχή και προστασία, οι περισσότεροι εξ αυτών έρχονται εδώ για να απολαύσουν αυτή την πηγή δροσιάς που υπάρχει εδώ πολύ κοντά στον αστικό ιστό. Να πούμε ωστόσο ότι ενώ περιμέναμε ότι από χθες ο καύσωνας θα υποχωρήσει, είχαμε το νέο επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το οποίο μας αναφέρει ότι την Δευτέρα θα έχουμε μία πτώση της θερμοκρασίας. Επομένως, σήμερα και αύριο στην Αττική θα έχουμε 39 βαθμούς υψηλότερη. Επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι χθες είχαμε την υψηλότερη θερμοκρασία στον πύργο Ηλίας με 42,1 βαθμούς Κελσίου. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και από τις ομάδες οι οποίες είναι λίγο πιο επιβαρημένες στην υγεία τους, να μην κυκλοφορούν τις ώρες 12 με 5. Είχαμε και κάποια μέτρα έτσι και από το Υπουργείο Εσωτερικών και από το Υπουργείο Εργασίας για τους εργαζομένους μέχρι και χθες. Να δούμε λοιπόν από την Δευτέρα που μας έρχεται με το καλό. Θα έχουμε και την μετεωρολόγο μας, τη Χριστίνα Σουζιρίνη, και θα μας πει αναλυτικά την πρόγνωση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες, κάνοντας δύσκολη την καθημερινότητα των πολιτών, ιδιαιτέρως όσων εργάζονται ή έχουν να μετακινηθούν με τα μέσα μεταφοράς. Προσοχή, εφιστούν οι επιστήμονες. Περιμένουμε. 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 Πανζουρλισμός γίνεται, αργοντήσιον δεν έχει, πω, δεν έχει. Δεν έχει ούτε κλιματιστικά ούτε πάρα. Τίποτα. Δύσκολες ώρες περνούν οι πολίτες που περιμένουν καθημερινά τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να μετακινηθούν. Δουλεύει και δεν δουλεύει, τα παλιά. Εντάξει. Καθυστερήσεις, ζέστη και δυσοσμία αποτελούν το καθημερινό κοκτέιλ ταλαιπωρίας των επιβατών. Δεν μπορείς ούτε να κάτσεις 5 λεπτά. Δηλαδή, παίρνεις ένα λεωφορείο, σταματάς στην επόμενη στάση λόγω της μολυδιάς. Πάρα πολύ κόσμο, αργούν πάρα πολύ, τρώνε δρομολόγια. Ένα χάλι είναι. Κλιματιστικά δεν έχει όλα τα λεωφορεία. Για τους εργαζόμενους στην εστίαση, η ζέστη επιτείνει την κούραση. Είναι δύσκολο τώρα με τη ζέστη, ειδικά. Δηλαδή, τέτοια ώρα να δουλεύεις είναι λίγο βαρύ. Σε υψηλά επίπεδα βρίσκεται η ζήτηση για τον κλιματισμό λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, με τις οικογένειες να αγοράζουν ακόμη και ένα για κάθε δωμάτιο. Ψυκτικοί όμως δεν υπάρχουν ούτε για δείγμα. Ναι, υπάρχει περίπτωση όταν ήταν ο φουλ μήνας προηγούμενος, που ο καθένας προσπαθούσε να βρει κάποιον γνωστό να μπορεί να εξυπηρετηθεί. Υπάρχει μεγάλη σοβαρή έλλειψη. Η διαφορά φέτος είναι ότι έχουμε παρατεταμένο καύσωμα. Έχουμε πάρα πολλές μέρες συνεχόμενο καύσωνα και υψηλές θερμοκρασίες. Ο παρατεταμένος καύσωνας οδήγησε μάλιστα πολλούς επαγγελματίες να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους νωρίτερα. Εγώ είμαι προσωπικά στην επιχείρηση 20 χρόνια. Για πρώτη φορά εχθές η επιχείρηση έκλεισε 2,5 ώρα. Και δάση ήταν τραγική. Δηλαδή ούτε τα κλιματιστικά υπαρκούσαν ούτε τίποτε. Αυξημένες θερμοκρασίες, πυρκαγιές αλλά και καταιγίδες με έντονη κεραυνική δραστηριότητα, φαινόμενα ακραία που γίνονται όλο και πιο συχνά, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για ανάγκη λήψης επιπλέον μέτρων. Το βασικό που θέλω να τονίσω είναι ότι αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η θερμοκρασία το βράδυ. Η θερμοκρασία το βράδυ, αν ανέβει πάνω από 28 βαθμούς, σημαίνει ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί αν την επόμενη έχει καύσωνα και αυτό διαρκέσει επί 3 μέρες, τότε θα πρέπει να πάρουμε πολύ σοβαρότερα μέτρα. Μετά από σχεδόν 2 εβδομάδες ακραίων θερμοκρασιών, ο υδράργυρος αναμένεται να μείνει ψηλά, τουλάχιστον έως την ερχόμενη Δευτέρα.